Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ στην Σαμιακή Τηλεόραση. Άλλο ένα βράδυ Τρίτης. Η εκπομπή Επίκαιρα μόλις τώρα ξεκινά. Και βεβαίως θα ασχοληθούμε με θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, για να είμαστε πιο ακριβείς με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί δυστυχώς η τρέχουσα επικαιρότητα δεν περιλαμβάνει μόνο την πολιτική και τις εξελίξεις της. Θα καλωσορίσω εδώ στο στούντιο της Σαμιακής Τηλεόρασης την συντονίστρια της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη ΣΑΜΟ, την κυρία Ευγενία Σταθακοπούλου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, κύριε Σβανή. Και τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Λογοθέτη. Βεβαίως, να σημειώσω ότι η κυρία Σταθακοπούλου θα μας πει και συνέχεια, ίσως είναι και από τις τελευταίες φορές που έχουμε την ευκαιρία έτσι, να τα λέμε. Θα τα εξηγήσουμε εδώ στην συνέχεια το πώς και το γιατί. Έχουμε μια πολιτική επικαιρότητα η οποία τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καλπάζει. Κανείς δεν ξέρει τι θα μας βρει την επόμενη μέρα και νομίζω ότι αυτό δεν είναι υπερβολή και η ίδια η κυβέρνηση ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκηνί, σε ένα σκηνί όμως, κύριε Λογοθέτη, το οποίο δεν το τέντωσε αυτή η κυβέρνηση. Απλά καλείται να ισορροπήσει επάνω. Νομίζω ότι το τέντωσε αυτή η κυβέρνηση. Το τέντωσε γιατί ύψωσε πάρα πολύ τον πύχη προεκλογικά, προσπαθώντας να πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού. Και έτσι τώρα έχει βρεθεί στην πολύ δυσάρεστη θέση να πρέπει να ανακάμψει στην πραγματικότητα, και το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, όταν έχει τάξει τα πάντα σε όλους προεκλογικά, ενώ υπήρχαν πάντα φωνές, ξέρετε, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη χώρα μας, είναι πολλές φορές που έχει συμβεί, οι οποίες έλεγαν κάτι άλλο, εσύ πάντα επέλεγες να πας μια γραμμή παραπέρα, να πεις το κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω ήταν αυτονόητο ότι όλοι θα το θέλαμε, αλλά δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί προεκλογικά στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι είμαστε σε θέση να προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία στην οποία προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο, φέρνοντας τα πράγματα στα άκρα και διεκδικώντας μέσω των άκρων να βρεθεί μια οριακή λύση στο και πέντε, η οποία θεωρούμε ότι θα είναι είτε επωφελής για μας, γιατί ακριβώς ελήφθη από τους άλλους στη δικιά μας αδυναμία πάνω, είτε επωφελής για μας, γιατί τελικά μπορέσαμε και δώσαμε μια λύση, ενώ έχουμε πάει την αγωνία στο κατακόρυφο. Πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι όπως έχουμε βρεθεί τώρα, και αυτό είναι μια διαπίστωση, όποια και να είναι η λύση που θα δοθεί τις επόμενες μέρες, εγώ είμαι σίγουρος θα βρεθεί η λύση. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο ή οτιδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί η λύση. Όποια και να είναι αυτή η λύση όμως, όλοι όσοι πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε το σταυρό μας εκείνη τη μέρα. Και θα πούμε, όχι, ευτυχώς σωθήκαμε. Ό,τι και να περιλαμβάνει αυτή η λύση. Εδώ έχουμε φτάσει. Η αγωνία είναι στο κατακόρυφο. Κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι ένα κλίμα το οποίο νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί πολιτικά ορθά. Έτσι δεν είναι? Πολιτικά ορθά. Βέβαια. Όταν η πορεία της δημιουργίας του θέματος. Εάν μπορούσαμε να βγούμε από αυτό το πάνελ εδώ και από τους ρόλους μας και το κάναμε ανάλυση, σαν να συμβαίνει σε ένα άλλο κράτος, σε μια άλλη πραγματικότητα, σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι η μόνη εναλλακτική που έχει μια κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο, να ικανοποιήσει όσα προεκλογικά είχε υποσχεθεί, ενώ οι συνθήκες δεν ευνοούν για να μπορέσει να τα υλοποιήσει, θα πρέπει να φέρει τα πράγματα σε χειρότερη φάση από αυτή την οποία παρέλαβε τα πράγματα, για να μπορέσει να δώσει μια λύση ίδια με αυτή η οποία θα δινόταν και η οποία θα φανεί τότε ως σωτήρια. Μάλιστα. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Okay. Σε χειρότερη θέση από αυτό που το παραλάβαμε, εννοείται. Γιατί πρέπει να πω ότι, όπως είπατε, το τεντωμένο σκηνί υπήρξε από την πρώτη στιγμή που παραλάβαμε ως κυβέρνηση, γιατί ακριβώς η ημερομηνία 25 Ιανουαρίου ήταν η ημερομηνία η οποία είχε οριοθετηθεί από την προηγούμενη διακυβέρνηση, και μάλιστα στη συμφωνία από ό,τι φαίνεται και με τους εταίρους, και όπου λήγανε συμβάσεις υπήρχαν βόμβες στα θεμέλια του κράτους, είναι σίγουρο αυτό, υπήρχε, σας το λέω. Το τεντωμένο σκηνί υπήρχε. Δηλαδή έλυγαν οι συμφωνίες, δεν πήραμε παράταση, όλα αυτά για να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να παρένθεση. Αυτό ήταν το μεγάλο, η μεγάλη αγωνία. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι ενώ υπήρχε το τεντωμένο σκηνί, θα σας αφήσω βεβαίως. Ενώ υπήρχε το τεντωμένο σκηνί και έλεγε, ας πούμε, η προηγούμενη κυβέρνηση ότι θέλουμε δύο βήματα ακόμη για να περάσουμε, να τη διανύσουμε την απόσταση πάνω στο σκηνί, έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ και αυτοβούλος φαίνεται να λέει ότι όχι, θα συνεχίσω να ισορροπώ.
Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν, κοιτάξτε, τα στοιχεία που δίνει και σήμερα μάλιστα η Κομισιόν μιλάει για 0,5 ανάπτυξη το 2015. Δηλαδή όλα αυτά που μας λέγανε και 0,8 το 2014. Το φοβερό θαύμα, ας πούμε, που περιέγραφε ο κύριος Σαμαράς, ότι έχει γίνει και ότι ολοκληρώνεται και βγαίνουμε από τα μνημόνια και είμαστε σε δυναμική ανάπτυξη, έχει τελείως διαψευστεί και από τα γεγονότα και από αυτά που είδαμε, και δεν θα πω παραλάβαμε χάος και όλα αυτά που θυμίζουν άλλες εποχές, όπως θα λέει και εδώ ο αγαπητός κύριος λογοθέτης. Αλλά η κατάσταση στα ταμεία ήταν οριακή. Δηλαδή ήταν για να μην προχωρήσει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά που δεσμεύτηκε, όπως είπε ο κύριος λογοθέτης. Εμείς λοιπόν αντίθετα σε όλα αυτά, βεβαίως δεν κάναμε ακριβώς όλα όσα είπαμε, αλλά τα έχουμε δρομολογήσει. Αντιθέτως λοιπόν πέρασαμε σε μια πραγματική διαπραγμάτευση, η οποία βέβαια πραγματική διαπραγμάτευση, βεβαίως κύριε λογοθέτη, έχει αγωνία. Γιατί όταν κανείς διαπραγματεύεται, βάζει κάτω αυτά που θέλει με βάση, μια και λέγαμε πριν, και το όφελος της πλειοψηφίας του κόσμου, του λαού που έχει πληρώσει πάρα πολύ αυτές τις προηγούμενες συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο άργησε αυτή η διαπραγμάτευση. Βέβαια πρέπει να πω ότι η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην προηγούμενη του συνέντευξη στον Ενικό, ήταν μια συμφωνία για μας γέφυρα, και φαίνεται ότι αυτή η δημιουργική ασάφεια, που ένας νέος όρος που έχει πια επιλεγεί, ήταν μάλλον με τον τρόπο που τον είδαν και τα γερμανικά ΜΜΕ, αλλά και όλο το εξωτερικό και όλοι οι αξιωματούχοι, την είδαν προς όφελός τους από ό,τι φαίνεται, γιατί βεβαίως εννοείται ότι το κεφάλαιο δεν έχει καθόλου όρεξη να τα παρατήσει και θέλει πίσω όλα του τα λεφτά με κάθε τίμημα. Και εμείς λοιπόν, επειδή σε αυτό το σημείο που δεχτήκαμε την προφορική διαβεβαίωση του κ. Ντάισε, που θα εισρεύσει, ας πούμε, χρήμα στις τράπεζες μας και δεν θα έχουμε πιστωτικό γεγονός, γιατί εκεί ήταν το θέμα, και το ξέρετε καλά ότι ο Πρωθυπουργός κάλεσε τότε καλούσε το Συμβούλιο Κορυφής ακριβώς γιατί ήταν έτοιμος να δει τι θα γίνει με το πιστωτικό γεγονός. Μιλάμε για πριν τις 20 Φλεβάρι, ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Τελικώς μπαίνει αυτή η προφορική διαβεβαίωση του κυρίου Ντάισεμπλουμ, η οποία στην ουσία κακώς εμείς δεν την δεχτήκαμε γραπτός. Εδώ μπορώ να πω ότι έχει να κάνει μάλλον με ρομαντισμό και απειρία. Με ρομαντισμό και απειρία. Με ρομαντισμό και απειρία, και μάλλον έχει να κάνει με το ότι εμείς ακόμα πιστεύουμε στο ότι υπάρχει ο λόγος. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα μαθαίνουμε από τα λάθη μας, όπως είπε και ο Ευκλήτης ο Τσακαλώτος, που δεν είναι τυχαίο ότι εντάχθηκε στην ομάδα πιο δυναμικά, γιατί αυτή του η κριτική, για να μην λέμε στον κόσμο ότι κάτι δεν έγινε, βοήθησε πάρα πολύ στο να συνειδητοποιήσουμε ποια ήταν, ας πούμε, οι ελλείψεις μας. Λοιπόν, προχωρώντας από εκεί και πέρα, βλέπουμε και εμείς μέρα με τη μέρα ότι αυτή η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, που ήταν μια κάποια συμφωνία με παράταση χρόνου, όπως είπε από εδώ και ο κύριος λογοθέτης, γιατί δεν είχαμε και τίποτα άλλο να κάνουμε, ξέρετε, προς το παρόν, γιατί δεν θέλαμε να μην δημιουργηθεί πιστωτικό γεγονός. Το ξαναλέω, ακριβώς σκεφτόμενοι όχι τις δικές μας προκηρύξεις προεκλογικά, γιατί εμείς αν θέλαμε να κάνουμε μπάχαλο θα το κάναμε. Είπαμε λοιπόν ότι ρίξη. Είπαμε λοιπόν ότι ο κόσμος, ξέρουμε ότι δεν θέλει και δεν είναι έτοιμος γι' αυτό, και ούτε θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για να πάμε, όπως λέγανε, στα βράχια. Ναι. Κάναμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη με πάρα πολλά θετικά σημεία για την Ελλάδα και με αυτή τη δημιουργική ασάφεια. Στο ενδιάμεσο βέβαια υπάρχει αυτός ο πόλεμος χαρακομμάτων ανάμεσα στη ρευστότητα, θα σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί αύριο είναι το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Τράπεζας και είναι μια συζήτηση πάνω στην εκταμείευση, μάλλον στην αύξηση του ορίου εντόκων νομολόγων για εμάς, δηλαδή μια κάποια ροή χρηματοδότησης. Το οποίο όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος ο κύριος Ντράγκη μέχρι στιγμής. Ο κύριος Ντράγκη δεν φαίνεται διατεθειμένος. Όμως, επειδή τελικά επιβεβαιώνεται ο κύριος Βαρουφάκης, παρόλα αυτά που λένε για εκείνον, ότι τελικά το πρόβλημα πρέπει να λυθεί πολιτικά, από ό,τι γνωρίζετε, η κυρία Άγγελα Μέρκελ και με την Κριστή Λαγκάρτ που είχε ο Πρωθυπουργός συνεννόηση, το θέμα θα λυθεί πολιτικά. Διότι δεν βολεύει κανένα στην Ευρώπη να έχουμε πτώχευση εντός ευρώ. Και εδώ όμως και αυτές είναι προφορικές. Κοιτάξτε. Όχι εγγύησεις. Προφορικές υποσχέσεις, δεν είναι γραφτές. Εννοείται όμως αυτά θα συζητηθούν. Καταρχήν 11 του μηνός έχουμε το επόμενο Eurogroup, όπου θα συζητηθούν αρκετά, αλλά σας λέω ότι στην ουσία η λύση είναι πολιτική. Τώρα, όσον αφορά τις προεξαγγελτικές δηλώσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ βλέπω, κύριε λογοθέτη, το αντίθετο, ότι η κυβέρνηση, και αυτό και προκαλεί κραδασμούς, προχωράει σε νομοσχέδια, όπως σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο του κ. Κατρούγκαλη, το οποίο δημιουργεί τόσο μεγάλη ένταση στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ.
σε αυτά που με νομοσχέδια, σε αυτά που υποσχέθηκε. Δηλαδή να γυρίσουν πίσω αυτοί που απολύθηκαν με τη διαθεσιμότητα, να μην υπάρχει πια αυτό το ότι όποιος, ας πούμε, υπάλληλος υπάρχει μια αγωγή από κάποιον. Το κριτήριο της αθωότητας, να μην μπαίνει σε διαθεσιμότητα, μια μεγάλη και καλύτερη ευκαιρία για τους πολίτες να μπαίνουν στο δημόσιο και να έχουν καλύτερη πρόσβαση, να μην έχουμε αυτή την φοβερή ιστορία με την επίταξη, τέλος πάντων όποιος κάνει απεργία διαρκείας θα δίνεται στο χακί. Ναι, και ένα σωρό άλλα τέτοια. Αυτό είναι το σημερινό μόνο νομοσχέδιο. Θα μιλήσω για τις 100 δόσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή και με γεγονότα συγκριτικά με τα ποσά που είχαν εισρέψει από την προηγούμενη ρύθμιση, μόνο στις 13 μέρες έχουμε 110 εκατομμύρια ευρώ. Και αν θέλετε έχω και άλλα στοιχεία στη διάθεσή σας, που σημαίνει ότι προχωράμε σε αυτά που μπορούμε, και ναι, θα πω σε αυτά που μπορούμε μέχρι στιγμής να κάνουμε. Γιατί το όνειρό μας είναι ότι μετά τον Ιούνιο με μια καινούργια συμφωνία, που θα βασιστεί βέβαια σε ορθές βάσεις, πώς το πάμε αυτό, έντιμη συμφωνία, θα μπορέσουμε, έντιμη συμφωνία, έντιμος συμβιβασμός, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν υποχωρήσεις σε κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα κοστίζουν στην πλειονότητα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το βασικότερο. Και αν θέλετε θα συζητήσουμε και για αυτές τις κόκκινες γραμμές και τα τέσσερα σημεία, διότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας για όλα αυτά. Ή να πούμε και την πραγματικότητα, γιατί έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με το ΤΑΙΠΕΔ, με τις ιδιωτικοποιήσεις, με το ασφαλιστικό, με τα εργασιακά. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Όλα. Αλλά δεν ήθελα να πάω στον κύριο Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, τελικά τα έχετε σημειώσει ήδη, είμαι σίγουρος, σας βλέπω και την ώρα που σημειώνετε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι μήπως τελικά η κυβέρνηση τον παγίδευσε, το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μήπως όλα αυτά έγιναν σε μια λογική. Ποια, η προηγούμενη, η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, τώρα είστε εσείς κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η δικιά σας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μήπως παγίδευσε το ΣΥΡΙΖΑ όντως σε μια ελπίδα ότι ήταν μια αριστερή παρένθεση. Ναι. Έχουμε παραπλανήσει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ο παραπλανηθήσα παράταξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Από όλους παραπλανήθηκε. Παραπλανήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραπλανήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση της Πασοκονεοδημοκρατίας. Γενικότερα παραπλανήθηκε. Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη. Ακριβώς. Είπε ότι το ευρωπαϊκό κατεστημένο παραπλάνησε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο Σαμαράς είχε σχέδιο. Ωραία. Με το ρομαντισμό λοιπόν και την χαλαρότητα που διακατέχει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση, δεν το είδαν να έρχεται. Παραπλανήθηκε λοιπόν. Ποια είναι η βάση αυτής της ιστορίας, ότι παραπλανήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τον οδήγησαν σε πρώιμη διακυβέρνηση υπό συγκεκριμένους όρους οικονομικού στραγγαλισμού. Και λέω, μάλλον έχουμε ξεχάσει τι έγινε πριν από λίγους μήνες. Γιατί δεν τον οδήγησε κανείς σε εκλογές. Υπήρχε η δυνατότητα να μην πάμε σε εκλογές με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα, ενός μετριοπαθούς πολιτικού, με ερίσματα, αν θέλετε, και αποδοχή αρκετά από τον κεντρό χώρο, ακόμα και από τον αριστερό χώρο, ήταν ακριβώς μια πρόταση συμβιβασμού, η οποία είχε γίνει εγκαίρως. Μάλλον πρώιμα και ένα μήνα πιο πριν από ό,τι όφιλε να την κάνει η κυβέρνηση, ακριβώς για αυτό το σκοπό. Για να μην οδηγηθούμε σε μια βίαιη, έτσι αν θέλετε, εκτροπή που θα έφερναν οι εκλογές. Μιλήσαμε τώρα λοιπόν για ανάπτυξη 0,8 και ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το έκανε. Θα μιλήσουμε ξανά για αυτά τα θέματα, εάν η κυβέρνηση αυτή μετά από 2 χρόνια καταφέρει να έχει 8% ανάπτυξη η χώρα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει 0,8, όπως λέει, με τα επίσημα στοιχεία. 2,14, το 2015 είναι 0,5. 0,5 για το 2015 λοιπόν. Με τα επίσημα στοιχεία πριν από 2-2,5 χρόνια είχε μείον 7 ύφεση. Ναι. Άρα ο δρόμος που καλύπτει ήταν 8 άξιες. Να σας πω κάτι, μισό λεπτό, γιατί σας ακούω και τους δύο και μιλάτε για νούμερα. Είστε άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν. Κυκλοφορείτε στο πεδίο. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Τι γίνεται έξω στην αγορά και η αγορά στενάζει. Η αγορά την περίοδο λοιπόν στην οποία αναφέρθηκα πριν, την περίοδο δηλαδή που δόθηκε η διέξοδος, αν θέλετε, της εκλογής, συνενετικής εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να συνεχιστεί μια προσπάθεια η οποία υπήρχε. Εκείνη τη στιγμή η αγορά έβλεπε ένα φως, όπως λένε οι πολιτικοί, στην άκρη του τούνελ. Υπήρχε ένα καλύτερο κλίμα. Αυτό ενδεχόμενα το κλίμα να φοβήθηκε και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και να ήθελε να οδηγήσει τη χώρα πρώιμα σε εκλογές, γνωρίζοντας ότι προηγείται δημοσκοπικά και ότι εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου θα κατάφερε να κερδίσει την εκλογική διαδικασία, μην παίρνοντας η ίδια το ρίσκο
του να περιμένει λίγο να πάρει τη χώρα, αν θέλετε, γιατί ήταν σαφές το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά, σε μια καλύτερη κατάσταση. Ποια να πούμε, ποια είναι αυτή η καλύτερη κατάσταση. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή την πρώιμη διαπραγμάτευση για τα 7,2 δις, μην λέμε νούμερα, αλλά πρέπει να τα λέμε και τα νούμερα. 7,2. Να την κάνει λοιπόν ξανά και το πέμπτο πακέτο, το περίφημο mail χαρδούβελ που κανείς δεν έχει καταλάβει τι περιέχει, το βάλουμε μια φορά κάτω, είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα να το βάλουμε ένα-ένα να το δούμε. Το ξέρετε, αλλά αφού υπογράψετε και εσείς συμφωνία για να δούμε τελικά πόσα από αυτά και εσείς αποδεχτήκατε. Θα σας πω. Τέλεια. Να δούμε λοιπόν ποιο ήταν το πλαίσιο εκεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν εκεί να πούμε ναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να πάει η κακιά πρώην κυβέρνηση να υπογράψει, να πάρει τα 7,2 δις, να πάει και στην επόμενη συμφωνία για τα 30 δις, να κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο σε ένα πολύ πιο ήρεμο κλίμα, ενώ θα είχαμε πατήσει λίγο στα πόδια μας, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν μπροστά, αυτό έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Και να πάρει την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν, αυτό που λέτε εσείς, επικράτησε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που προλαβαίνουμε, άρα δεν δέχομαι αυτό το αριστερή παρένθεση ή το μας εξαπάτησαν και βρεθήκαμε πρώιμα στην εξουσία. Τη στιγμή δε που η επιλογή του να καταλάβουμε την εξουσία ήταν αποκλειστική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε ότι έγιναν τρεις ψηφοφορίες για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε καμία δεν συνένεσε κανείς την εκλογή του Σταύρου Δήμα. Και ήρθαμε μετά από λίγο καιρό να προτείνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Παυλόπουλο. Λοιπόν. Να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούσε ή έβλεπε αυτό το κλίμα του στραγγαλισμού, γιατί δεν πρότεινε από τότε ο κύριος Τσίπρας, όπως είπε τώρα στη συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου, ότι εγώ μόνο έναν είχα στο μυαλό μου, τον κύριο Παυλόπουλο. Mm-hmm. Και δεν τον πρότεινε τον κύριο Παυλόπουλο τότε. Φοβόταν μήπως δεν συμφωνήσει ο κύριος Σαμαράς. Θα είχαμε εκλογή του Προέδρου, θα ήταν ομαλό το πεδίο και θα πορευόμασταν καλά. Γιατί φαντάζομαι ότι για να πρόκρινε την επιλογή Παυλόπουλου, σέβεται και εκτιμά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρότεινε όποια και να ήταν η συνθήκη. Πριν κλείσουμε αυτό, να πω άλλο ένα πράγμα. Αυτό το θέμα της πολιτικής λύσης. Η πολιτική λύση ήταν το στοίχημα που παίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Το παίζει από την αρχή το στοίχημα αυτό. Ότι θα έρθουν οι πολιτικοί και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο θα επιλέξουν πέρα από τα νούμερα ή πέρα από την ανάλυση που γίνεται στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στα ξενοδοχεία των Αθηνών, οπουδήποτε, με την καινούργια επιτροπή που είναι κουαρτέτο και όχι τρόικα, δηλαδή έχει τέσσερις εταίρους και όχι τρεις. Να συζητάμε, θα μπορούσαμε να το συζητάμε λοιπόν για την πολιτική λύση χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν πιστεύουμε στην πολιτική λύση, γιατί συνεχίζουμε και συζητάμε με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί μας έχουν πει τόσες φορές ότι ξέρετε κάτι, η πολιτική λύση για να δοθεί θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε στα οικονομικά στοιχεία. Εκεί είναι το αδιέξοδο που έχουμε βρεθεί. Δεν συμφωνούμε στα οικονομικά στοιχεία. Άρα δεν είναι θέμα ότι μπορώ να περιμένω μια πολιτική λύση χωρίς να συμμετέχω στη διαδικασία την οποία μέχρι τις εκλογές έβριζα. Έβριζα την Τρόικα, έλεγα ότι μπαίνουν στα Υπουργεία και μας κάνουν κομμάτο. Τρόικα δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει κουαρτέτο. Κύριε Λογοθετή, επειδή την χάνει να έχω ακριβώς εμπειρία αυτής της πίεσης στο Υπουργείο Υγείας, που ίσως ξέρετε κι εσείς. Το ξέρω. Εννοείται ότι, το είπε και ο Υπουργός ο κύριος Κουρουπλής, τα κλιμάκια αυτά που έχουν ξεμείνει εδώ ακριβώς γιατί είναι μέρος αυτής της συμφωνίας που υπογράψατε, το να έρχονται εδώ και να μας ελέγχουν, να βλέπουν αν εμείς λέμε τα σωστά στοιχεία, λες και εμείς απριόρι θα μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε ψεύτικα στοιχεία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι λογική πάντως και είναι υποτέλεια για την ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ακριβώς αυτά τα κλιμάκια, όταν βρίσκονται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κουρουπλή, και του λέει: εντάξει, πάμε στα γενώσιμα, γιατί εσείς θέλετε γενώσιμα, εκείνοι του το γυρνάνε στα πρωτότυπα. Δηλαδή, αυτά τα κλιμάκια που λέμε έχουν κάθε σκοπό να διαφυλάξουν τα δικά του συμφέροντα πάνω στο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, και εμείς ξέρετε, σε κάθε Υπουργείο, αυτό το σας το λέω ξεκάθαρα, εκτός από το Υγείας, το οποίο σύντομα θα μιλήσουμε γι' αυτό, έχω αρκετή σχέση ήδη, θα συμβαίνει και στο Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, αυτά που μου λέτε είναι ότι εμείς παλεύουμε και τους εξηγούμε ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ, αυτά είναι τα τεκτενόμενα. Εμείς αυτά τα λεφτά έχουμε, με αυτόν τον τρόπο θα πορευτούμε και θα προσπαθήσουμε με δικά μας έσοδα, αυτό που λέγαμε από την αρχή, να τα βγάλουμε πέρα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα τεχνικά κλιμάκια που λέτε είναι στόχος μας σιγά σιγά να μπαίνουν σε μια σειρά, να μιλάνε καταρχήν με τους υπαλλήλους μας και όχι με τους υπουργούς, και ούτε να κάθονται και να περιμένουν οι υπουργοί να απ' έξω. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι γινόταν, ας πούμε, στο Παρίσι. Λοιπόν, Τρόικα δεν υπάρχει και εννοείται, κύριε Λογοθέτη, ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε και δυο μας εδώ, ίσως σε άλλες θέσεις, και συζητάμε, είναι γιατί αυτή τη στιγμή είναι πραγματική διαπραγμάτευση. Λοιπόν, και αναπραγμάτευση των στόχων. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί μου βάζετε ένα θέμα για τις εκλογές. Εμείς βεβαίως και θέλαμε εκλογές, και όχι μόνο. Όχι μόνο τώρα που έγιναν, πιο πριν ήμασταν έτοιμοι και το ζητούσαμε. Τώρα, το ότι ο κύριος Σαμαράς
με το επιτελείο του, αποφάσισε ότι τη δεδομένη στιγμή θα κατεβάσει, γιατί ξαφνικά μας εξέπληξε όλους. Τέλος πάντων, μας δεν μας εξέπληξε. Ένα μήνα πριν. Ναι, κατεβάζει και λέει ότι θέλουμε τώρα να κάνουμε την εκλογή του Προέδρου. Εφόσον έχει πριν αρκοθατήσει το πλαίσιο, δηλαδή ενώ του ζητάνε παράταση και του λένε στο δίνουμε 6 μήνες, αυτός δίνει 2. Δημιουργεί λοιπόν τις προϋποθέσεις ώστε τότε, όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, εμείς θέλαμε εκλογές για έναν λόγο, όχι αυτό που λέτε εσείς, όχι για να πάρουμε την εξουσία, γιατί ξέρετε, η εξουσία είναι και μια φίλη πολύ στριμμένη. Θέλαμε τις εκλογές και πολύ δύσκολη. Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις μνημονιακές αυτές πολιτικές που σας ξαναλέω ότι με κάθε μας νομοσχέδιο άρουμε συνεχώς. Οτιδήποτε μνημονιακό είναι εις βάρος πλειοψηφίας του λαού. Σαφέστατα δεν έχουμε την ρευστότητα και να κάνουμε τα περισσότερα. Πρέπει να σας πω ξεκάθαρα ότι αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι κανονικά τα ελάχιστα. Να σωθεί ο κόσμος από τη φτώχεια. Ακόμα και με αυτά οι θεσμοί έχουν πρόβλημα. Φαντάζεστε λοιπόν σε τι θέση μας είχαν και σε ποια κατάσταση θέλαν να φέρουν την ελληνική κοινωνία με το mail Χαρδούβελ. Νομίζω ότι το mail Χαρδούβελ μιλάει για απολύσεις, για το ασφαλιστικό, για δηλαδή κατάργηση των ταμείων όπως γνωρίζετε και συρρήκνωσή τους, για μείωση των συντάξεων κι άλλο και βεβαίως για ομαδικές, ναι, ξαναλέω, ομαδικές απολύσεις. Λοιπόν, στην περίοδο την οποία εμείς έχουμε τόση πολύ μεγάλη ανεργία και έχουμε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε με το νομοσχέδιο της ανθρωπιστικής κρίσης, παρεπιπτόντως είναι αρκετά μεγάλες οι αιτήσεις, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το διαδώσουμε περισσότερο για τον κόσμο εδώ. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση χτες διαβάζοντας το σχετικά είναι ότι αυξήθηκαν, κύριε Σβανιά, για σύντηση τα αιτήματα περισσότερο παρά για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όταν εμείς προσπαθούμε με την κύρια της ανασφάλισης, στην οποία σας καλώ σαν γιατρός που είστε να μπείτε στη διαβούλευση να δείτε μήπως χρειάζεται και κάτι παραπάνω, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστούσαν στο ΤΕΒΕ μπαίνουν πια και παίρνουν βιβλιάριο ανασφαλίστου από τα ΚΕΠ, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι άλλο κριτήριο μπορεί να έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας το 14 και άλλο το 15, όταν τολμούμε να μπούμε σε τέτοια μέτρα τα οποία κοστίζουν δημοσιονομικά και το ξέρετε, 150 εκατομμύρια είναι αυτή η οικία των ανασφαλίστων. Όταν δηλαδή τελικά παίρνουμε τα χρήματα από αλλού και από άλλες, ας πούμε, πώς να το πω, πολύ έξοδα και δαπάνες σε σχέση με συμβούλους και άλλες επιλογές και τα βάζουμε στον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε αυτό που έχουμε πει, ότι το μνημόνιο δεν πήγαινε άλλο. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε άλλο, δεν θέλαμε να εφαρμόσουμε άλλο τις μνημονιακές πολιτικές, γιατί δεν υπήρχε κόσμος να ασκήσουμε εξουσία, αν το λέτε έτσι. Και δεύτερο, να σας πω κάτι, η εξουσία για μας δεν πηγάζει από τη Βουλή μόνο, πηγάζει και από τον κόσμο. Και αυτήν τη στιγμή, ο κόσμος κρατώντας την ανάσα του, εγώ δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Σβανιά, και εδώ στη Σάμο σημαίνει αυτό, η πραγματική οικονομία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι όμως δυσκολότερη από ό,τι ήταν πριν, διότι. Αυτό δεν θα το νομίζω ότι είναι όμως, συγχωρέστε μου τώρα, αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση. Για και δεν το λέω μόνο για εσάς, το λέω γενικά. Δηλαδή, ακούω ας πούμε τους πολιτικούς, και το επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε εσάς συγκεκριμένα, και λέτε ας πούμε συνήθως ότι ναι, αυτό, αλλά τότε όταν ήσασταν εσείς συνέβαινε εκείνο. Λέω ότι δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην ουσία. Λέω ότι θα έπρεπε να ήταν καλύτερα. Είναι το ίδιο είναι η ίδια κακή κατάσταση. Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Δεν έχει πέσει πουθενά ρευστό. Μα 2 λεπτά, κύριε Σβανιά. Πώς θα μπορέσει να προχωρήσει η πραγματική οικονομία, ναι, ενώ οι μισθοί είναι ήδη χαμηλοί και ταυτόχρονα θα παραμείνουν χαμηλοί. Αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σταθακοπούλου, ποια είναι οικονομική δυνατότητα, η αγοραστική δυνατότητα του Έλληνα. Μιλούσα, μπορείτε να μου πείτε αυτή τη στιγμή, καμία δεν είναι. Μιλούσα χθες με συμπατριώτη μας εδώ επιχειρηματία, ο οποίος έχει μπει στο ΕΣΠΑ, σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ναι. Έχει εγκριθεί εδώ και 2 χρόνια αυτό. Και δεν έχει πάρει ακόμη φράγκο. Και μάλιστα ο άνθρωπος μου έλεγε ότι εγώ έχω αυτή τη δυνατότητα και μπορώ και λειτουργώ όπως λειτουργώ. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι όταν τελικά θα πάρουν το ΕΣΠΑ δεν θα ξέρουν τι να το κάνουν, γιατί θα έχουν κλείσει. Έτσι είναι. Ναι. Πού λοιπόν, είναι τα χρήματα όσον αφορά για το ΕΣΠΑ, επειδή όπως ξέρετε και εσείς κύριε Λογοθέτη, έγινε καταρχήν σε πάρα πολλά σημεία υπήρχε καθυστέρηση στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, το ίδιο ισχύει και για το ΕΣΠΑ του Υγείας, αλλά κυρίως και για τα υπόλοιπα υπουργεία. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, αυτά τα χρήματα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν, προκάλεσαν όλες αυτές τις δυσκολίες. Έτσι. Λοιπόν, το ΕΣΠΑ, όπως γνωρίζετε, πληρώνει κάθε φορά ανάλογα με το τι παραδίδεις. Τώρα, εγώ δεν ξέρω για την περίπτωση με την οποία μιλάτε, δεν γνωρίζω. Πάντως, αυτό που ξέρω ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα γίνει ένα ειδικό γραφείο, το οποίο θα
μαζέψει όλα τα ΕΣΠΑ, να υπάρχει ένα συντονισμό, γιατί χάνονται χρήματα από εδώ και από εκεί με διάφορε διάσπαρτε δράσει, οι οποίε καμιά φορά η μία επικαλεί την άλλη. Δηλαδή προσπαθούμε να τα μαζέψουμε. Επικαλούμε αυτά. Το παράδειγμα προς το παρόν, για να σα πω ότι, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και να διευκολυθεί η ρευστότητα στην αγορά, και τα οποία όμω κολλάνε. Βεβαίω. Και πρέπει να γίνονται και να γίνονται μέρα με τη μέρα, και σε αυτό το δρόμο είμαστε. Διότι, όπω γνωρίζετε, δεν αρνούμαστε την πραγματικότητα ότι υπάρχει δυσκολία. Αλλά αυτή η δυσκολία έχει προκληθεί από την ίδια την μνημονιακή πολιτική, όταν η αγοραστική δυνατότητα του Έλληνα, γιατί ευτυχώς εδώ είπαμε θα έχουμε τουρισμό και φέτος, ας το δούμε και αυτό, είναι πάρα πολύ μειωμένη, και νομίζω το γνωρίζουμε όλοι αυτό, γιατί λέγαμε πριν για ρομαντισμό. Δεν μπορούμε ούτε να ταξιδέψουμε, ούτε να ξοδέψουμε, ούτε τα βασικά μας δεν μπορούμε να καλύψουμε, και περισσότερος κόσμος της ΙΕΒΕ, οι ελεύθεροι εμποροβιοτέχνες, είναι και αυτοί δεσμευμένοι, χρεωμένοι. Γι' αυτό προσπαθήσαμε τις 100 δόσεις να κάνουμε και εμείς, να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτό να προχωρήσει, να αγοράσει κάτι για το μαγαζί του, να προχωρήσει μπροστά. Αλλά λέω ότι, και το συζητούσαμε εδώ με τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε και εσείς να βοηθήσετε σε αυτό, κύριε Λογοθέτη, ότι πρέπει τουλάχιστον η Ομοσπονδία των Εμποροβιοτέχνων των ίσων να συζητήσει με το Υπουργείο σε σχέση με την τροπολογία αυτή για το ασφαλιστικό, για τα χρέη τους, ειδικά εκεί στο ΤΕΒΕ, διότι πραγματικά υπάρχει μια δυσκολία για αυτούς τους ανθρώπους, και ειδικά στη Σάμμο, το χειμώνα να πληρώσουν τη δόση. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να την αυτή και ακόμα και αυτή η δόση στον αέρα. Οπότε είπαμε να το κάνουμε συνολικά και σαν κόμμα, αλλά και εσείς σας καλώ, να ζητήσουμε από την κυρία Βαλαβάνη, πράγμα το οποίο το έχουμε προχωρήσει ήδη, μια ειδική τροπολογία, ειδικά για τις περιοχές που είναι αποδεδειγμένο ότι το χειμώνα έχουν φοβερά χαμηλή εισρωή εισοδήματος αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή να πληρώνουν τις δόσεις τους μόνο το καλοκαίρι. Να δούμε μήπως απομειωθεί. Σε λιγότερες δόσεις, αλλά μόνο το καλοκαίρι. Ναι, καλύτερα, δεν είναι. Γιατί είναι πιο δίκαιο. Είναι ένα αίτημα που έρχεται από τον κόσμο έξω, μια που μου λέτε και εσείς για το ΕΣΠΑ, όπως έρχεται και ένα ιδιαίτερο αίτημα για το πώς, ας πούμε, διαχειριζόμαστε τα χρήματα του ΕΣΠΑ και το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, ο οποίος θα πιστεύω ότι και σε περιφερειακό επίπεδο θα έπρεπε να αλλάξει, αλλά δυστυχώς η περιφέρεια ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, πράγμα που η κυρία Δούρου το έκανε. Δηλαδή να στοχεύσουν περισσότερο σε κοινωνικές δαπάνες και πραγματική οικονομία παρά σε υποδομές. Λοιπόν, ανοίξαμε όμως πάρα πολλά θέματα. Πάντως, σίγουρα, κύριε Λογοθέτη, εμείς δεν θεωρούμε ότι μας παραπλάνει η κυβέρνηση Σαμαρά όσον αφορά τις εκλογές. Εμείς θέλαμε εκλογές. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι μας έβαλε βόμβες στα θεμέλια. Εγώ, εμείς είπαμε ότι μας παραπλάνει ο κύριος Ντάισενμπλουμ. Και η έξω πολιτική intelligence, όπως γνωρίζετε, που κοιτάει μόνο τους αριθμούς. Να σας πω κάτι. Ανάλογες νάρκες, δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι βάζετε και εσείς τη λογική του ότι κάνετε μια διαπραγμάτευση. Θα τη φτάσετε σε ένα σημείο και έχει υποθεί ότι αν τη φτάσετε σε ένα σημείο που θα είναι δύσκολα τα πράγματα, θα ζητήσετε ή προσφυγή στις κάλπες ή δημοψήφισμα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ για κάλπες. Εντάξει. Δημοψήφισμα. Πείτε το δημοψήφισμα. Αν και νομίζω ότι είναι πιο έτοιμο να ζητάς να προσφύγεις στις κάλπες για την εκλογική κυβέρνηση παρά για δημοψήφισμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, δικιά μου γνώμη. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ανακοθετείς και εσύ ένα περιβάλλον και φτάσεις μετά στο τέλος να ζητήσεις από τον κόσμο να σε στηρίξει πάνω σε τι. Για ποιο λόγο να αρκοθετούμε περιβάλλον, να ζητάμε δύο λεπτά την απάντηση του κόσμου πάνω σε μια επέσχυντη συμφωνία. Γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και το ίδιο το κόμμα, δημοψήφισμα, γιατί έχουν μιλήσει σχεδόν όλοι από όλες τις τάσεις για δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι. Σε περίπτωση λοιπόν που η συμφωνία είναι τελείως εις βάρος του λαού και εναντίον αυτών με τα οποία εμείς υποσχεθήκαμε, όπως λέτε, και βγήκαμε, δεν μπορούμε πια να μην ζητήσουμε από τον κόσμο να μας πει τι να κάνουμε. Με ποια έννοια? Ότι όταν εμείς βγήκαμε ως ΣΥΡΙΖΑ και είπαμε τέλος οι μνημονιακές πολιτικές, τέλος ιδιωτικοποίησης, τέλος, ας πούμε, η ενεργεία, προσπαθούμε για ανάκαμψη της οικονομίας, για τη μείωση της φτώχειας, και ξαφνικά αυτά που ζητούνται, γιατί μέχρι στιγμής που μιλάμε ζητούνται αυτά, το ξέρετε και λογοθέτει έτσι επιμόνως. Με κάποιες αποκλίσεις βέβαια, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια μεσοβέζικη κατάσταση από κάποιους εταίρους, γιατί είμαστε σε πραγματικά εχθρικό περιβάλλον. Στην ουσία, στην Ευρώπη υπάρχει μια συνταγματική φιλελεύθερη πολιτική, τίποτα άλλο. Δηλαδή μόνο χρήματα, εισρωή, χρεοκρατία, οι χώρες του Νότου που πρέπει να πληρώσουν για αυτά που πήραν και όλη αυτή η παραφιλολογία. Θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Λοιπόν, εάν λοιπόν μπει μια συμφωνία η οποία στην ουσία θα μας ζητάει και θα ζητάει από το ΣΥΡΙΖΑ, να το ξεκαθαρίσω αυτό, νομίζω ότι το έχουν πει και όλοι σε όλους τους τόνους, να απολύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αριστερό κόμμα, με τους ΑΝΕΛ μαζί, έτσι, αντιμνημονιακή κυβέρνηση, να απολύσει, να διαλύσει τα ταμεία,
να μειώσει και άλλες συντάξεις και μισθούς, μιας και λέγαμε για την πραγματική οικονομία, mm-hmm. Τότε με συγχωρείτε, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Τα προβληματικά ταμεία εδώ και δεκαετίες. Μην ξεπεράσουμε το θέμα του δημοψηφίσματος, γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Εγώ σας εξηγώ ότι για μας είναι το να στρέφεσαι στον κόσμο και να του λες ότι κοίταξε να δεις αυτό για το οποίο με ψήφισες. Εγώ δεν με αφήνουν και δεν θέλουν να το προχωρήσουμε μια συμφωνία. Αλλά πες μου, την κάνω τη συμφωνία ή όχι? Γιατί κάποιοι λέγανε ότι το ερώτημα θα είναι δραχμή ή ευρώ, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά τέτοια. Αυτό δεν θα είναι. Όχι, βέβαια. Το ερώτημα είναι, κρατάμε τη συμφωνία που θέλουμε? Μα αν δεν την κρατήσεις τη συμφωνία, πού θα πας? Μπορεί. Δεχόμαστε ή όχι? Και αν ο κόσμος επιλέξει να μην κάνουμε συμφωνία, θα αναλάβει την ευθύνη του κι αυτός. Βέβαια, όπως και εμείς μαζί του. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε 3-4 μήνες πριν με άλλη ατζέντα, να την βάζουμε στην Ευρώπη, να την ξαναγυρνάμε πίσω, να την βελτιώνουμε και την ίδια στιγμή να μας λένε όχι μόνο τα δικά μας. Όχι. Αφήστε με όμως λιγάκι. Και πώς υπηρετήσετε μια πολιτική την οποία δεν την πιστεύετε, γιατί απλά σας είπε ο κόσμος, θα σας πει ο κόσμος με ένα οριακό 51% ναι, 49% όχι, πάρτε τη συμφωνία, θα την πάρετε και εσείς μετά θα την υπηρετήσετε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι πιο έτοιμο. Είναι ανανεωμένη η βούληση του λαού για αυτό. Ανανεωμένη η βούληση του λαού είναι στις εκλογές. Δεν εκλεγεί. Δεν εκλεγήκατε με δημοψήφισμα, εκλεγήκατε με εκλογές. Γιατί σας πειράζει? Εμένα δεν μου πειράζει προσωπικά τίποτα. Μια χαρά τρόπος ερώτηση του κόσμου είναι. Ακούστε με κάτι. Βγήκατε με εκλογές. Ναι. Εφόσον λοιπόν αποτύχετε να κάνετε αυτά τα οποία προεκλογικώς υποσχεθήκατε. Δεν έχουμε αποτύχει σε αυτό. Έχουμε δυσκολία με τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Η διαπραγμάτευση είναι κάτι το οποίο το υποσχεθήκατε ότι θα το φέρετε σε πέρας. Εάν λοιπόν φτάσετε στο σημείο όπου δεν βγαίνει η δική σας διαπραγμάτευση, θα είναι μια αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Όχι βέβαια. Δεν θα είναι αποτυχία. Διότι είναι επιτυχία να διαπραγματεύεται κανείς με τα χαρτιά του ανοιχτά και με τον κόσμο μαζί. Αν δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει, δεν άλλα να λέει και άλλα κάνει. Όχι βέβαια, διότι όπως γνωρίζετε, άλλους στόχους έχει η Ευρώπη. Αν και σας ξαναλέω ότι κάνουμε μια κουβέντα που μάλλον σήμερα δεν έχει νόημα. Διότι από ό,τι γνωρίζω και όλοι μας το ξέρουμε, θα υπάρχει συμφωνία. Και την Κυριακή θα υπήρχε συμφωνία. Θα αλλά υπάρχει δεν συμφωνία, διότι έχουμε ήδη σήμερα είχαμε δύο μεγάλα ταξίδια του Βαρουφάκη αλλά και του Δραγασάκη. Ο ένας ήταν στην Γαλλία και αύριο θα πάει η Μαδρίτη να μιλήσει με τους υπουργούς εξωτερικών, τόσο ώστε στις 11 του μηνός να έχουμε ένα καλύτερο Eurogroup. Όπως επίσης και με τον Δραγασάκη μαζί με τον Τζακαλώτο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει επισκεφτεί τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί αύριο πρέπει να αποφασιστεί ότι εμείς ζητάμε ρευστότητα, δηλαδή αύξηση του ορίου των εντόκων ομολόγων. Λοιπόν, σε αυτό δεν υπάρχει κάποια κακή πρόγνωση. Λοιπόν, δεν αποτυχάνει κανείς τη διαπραγμάτευση όταν βάζει τα ωριά του και όταν δεν σκύβει το κεφάλι. Αποτυγχάνει σε μια διαπραγμάτευση, πιστεύω, όταν πηγαίνει με άλλα και του γυρνάνε τελείως άλλα. Όταν δεν πάρεις αυτό που έχει ως στόχο, δεν είναι αποτυχία στη διαπραγμάτευση. Κύριε Βανιέρα, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά τα οποία δεν είναι ένας τρόπος κανείς να διεκδικήσει. Καταρχήν, να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο πράγμα μιλάμε? Διαπραγματευόμαστε για μας, για να είμαστε πετυχημένη κυβέρνηση, ή διαπραγματευόμαστε για τον κόσμο? Έχει σημασία ο στόχος, έτσι δεν λέγαμε και πριν. Για ποιον κάνεις όλη αυτή τη δουλειά? Ο στόχος ή ο σκοπός? Ο στόχος για τον. Για ποιους ακριβώς? Βέβαια, ο στόχος και ο σκοπός. Οι άνθρωποι είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι πρέπει να ωφεληθούν. Όχι ωραία. Μόνο όταν, από τη διαπραγμάτευση δεν ωφελείται ο κόσμος, δεν θα ωφεληθεί ο κόσμος, δεν έχει αποτύχει. Όχι, γιατί βάζετε μέσα στη δημιουργική ασάφεια, νομίζω ότι βάζετε και οριοθετείτε ξανά το ότι είναι αποτυχία και το ότι είναι επιτυχία. Δηλαδή διαπραγματευόμαστε εμείς οι δυο να μου δώσετε το ποτήρι σας και αν δεν πάρω το ποτήρι σας δεν έχω αποτύχει. Βεβαίως δεν έχετε αποτύχει, γιατί αν ο άλλος ζητάει για να πάρει το ποτήρι του να πάρει και το πηγή, τότε είναι επιτυχία η διαπραγμάτευση. Όταν κανείς δηλαδή. Να μείνετε διψασμένος. Αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω, κύριε Λογοθέτη, ότι μάλλον θα μείνω διψασμένος. Φαίνεται ότι μάλλον δεν έχετε καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα. Λοιπόν, πέστε, κύριε Λογοθέτη. Θα μου τρέψετε. Ευχαριστώ που συντονίζετε και τη συζήτηση, κύριε Σαλαποπούλη. Το διακύβευμα είναι ο κόσμος να μην χάσει την πηγή, δηλαδή την ανάπτυξή του και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει. Αν. Αυτό μια είπατε για το ποτήρι. Αν διαπραγματευτώ και να σας δώσω το ποτήρι και εσείς ζητάτε, ή να μου δώσετε μάλλον το ποτήρι, έτσι δεν λέτε, να πιω νερό και εσείς μου ζητάτε και την πηγή, τότε έχω χάσει το διενεκές. Αυτό που έχει σημασία. Δεν παίρνετε όμως τίποτα. Ούτε το ποτήρι παίρνετε, ούτε την πηγή δεν παίρνετε. Δεν παίρνετε τίποτα στο τέλος. Και αυτό είναι επιτυχία. Γιατί πρέπει να πάρουμε ή να μην πάρουμε κάτι, αν αυτό που θα πάρουμε είναι καταστροφικό? Αν αυτό που θα πάρουμε είναι καταστροφικό. Κύριε Σταθακοπούλου, διαπραγματεύεστε να πάρετε λεφτά. Ακούστε με κάτι. Διαπραγματεύεστε να πάρετε λεφτά. Και το θέμα είναι αν θα τα πάρετε τα λεφτά ή δεν θα τα πάρετε.
Δεν είναι. Αν δεν πάρετε τα λεφτά, είναι επιτυχία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Προς το παρόν, διαπραγματευόμαστε στο να πάρουμε χρήματα. Και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και όλοι το λένε ότι θα συμβεί. Λοιπόν, γιατί δεν συμφέρει και την Ευρώπη σε αυτό το μονόδρομο που έχει βγει. Γιατί έχει μπει σε ένα μονόδρομο με μια ατσιξεροκέφαλη άποψη. Από εκεί και πέρα, τον Ιούνιο θα διαπραγματευτούμε συνολικά και δεν θα έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Ναι. Μην κολλάμε δηλαδή μόνο στις 2-3 περιπτώσεις αυτές που έγιναν, που γίνονται με πάρα πολύ δυσκολία. Μα αν δεν πάρετε τα χρήματα, ναι, από εκεί και μετά δεν θα γίνει καμιά άλλη συζήτηση. Ποιος σας το είπε αυτό? Κάνετε λάθος. Είναι κλεισμένες οι ημερομηνίες. Πώς θα πληρώσετε? Αν δεν πάρουμε τα χρήματα, τι εννοείται? Αύριο ή στην τελευταία, ή στο Eurogroup? Όταν πρέπει να πάρετε τα χρήματα. Όταν δεν έχετε τα χρήματα τη στιγμή που πρέπει να πληρώσετε. Θα κληθείτε να πληρώσετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εν πάση περιπτώσει όπου χρωστάμε, ομόλογα που γίνουν. Όταν δεν έχετε τα χρήματα, ταμείο, τι θα κάνετε? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε ότι μίλησε ο κ. Τόμψεν για μη βιωσιμότητα του χρέους και το μάζεψε ο κ. Σόιμπλε. Ξέρετε γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπήκε μέσα τότε στην Τρόικα. Πάλι λέγοντας, σε λόγια. Λέγοντας καθόλου. Λέγοντας ότι. Στις 20 Φεβρουαρίου το πατήμα σα μείνατε σε λόγια και τελικώς. Δεν μείναμε σε λόγια. Κάνατε λάθος που δεν πήρατε τα χρήματα. Τώρα πάλι. Κάναμε μια ενδιάμεση συμφωνία και δεχτήκαμε τα λόγια πιανού του Προέδρου του Eurogroup. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα σας είπα ότι προχώρησε σε μια κατάσταση όλη η έξω, πώς να το πω, φιλελεύθερη αυτή η Ευρώπη, η οποία βέβαια έχει και αυτή τα δικά της θύματα, ειδικά στη Γαλλία. Την οποία βέβαια λοιπόν, θα παίζατε ζουρνά και θα χόρευε. Αυτά χορεύει. Δεν τα είπαμε εμείς. Ποιος θα είπε αυτά, κύριε Σαββακοπούλου? Ναι, λοιπόν, όλη αυτή είναι ο φιλελεύθερη Ευρώπη, η οποία προσπαθεί, ακόμα χορεύει πάντως, γιατί δεν της βγαίνει εύκολα αυτό που θέλει να κάνει για την Ελλάδα. Όπως ξέρετε, το mail Χαρδούβερ δεν έχει περάσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα φαίνεται ότι και το Δουνουτού καταλαβαίνει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και μάλλον τους απειλεί τους Ευρωπαίους ότι σε περίπτωση που ξέρετε πει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, απαγορεί από αυτή τη συμφωνία του δανεισμού. Μα δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε. Εάν ο Πρωθυπουργός μιας χώρας. Τέλεια. Όχι, εγώ θέλω να το ρωτήσω γιατί αυτό το ακούω πάρα πολύ, το ακούω και προεκλογικά. Γιατί κατηγορήθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς γι' αυτό. Ναι. Εάν ο Πρωθυπουργός της χώρας βγει δημόσια στην τηλεόραση, στην εκπομπή του κ. Βαρνιά και δηλώσει. Πρωθυπουργός, όχι αντιπολίτευση, ότι το χρέος της χώρας είναι μη βιώσιμο. Έχει συνέπειες αυτό για το κράτος. Το γνωρίζετε? Αν έχει συνέπειες για το κράτος. Αν βγει ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, δημόσια στην τηλεόραση ή οπουδήποτε. Μα είναι μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Ακούστε με, πέρα από τη θεώρηση που μπορεί να έχει ο καθένας προσωπικά. Εάν ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είμαι εγώ και εσείς. Σωστά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει την εκπροσώπηση της χώρας στην πλάτη του. Και βγει δημόσια. Βγει ο κύριος Τσίπρας τώρα. Όπως βγήκε πρόσφατα και δεν χρησιμοποίησε τον όρο μη βιώσιμο. Στη συνέντευξη, στη συνέντευξη του στον κύριο Χατζηνικολάου, ο κύριος Τσίπρας, όταν ερωτήθηκε για τη βιωσιμότητα του χρέους, πρόσεξε, γιατί τώρα αποκτά την εμπειρία του Πρωθυπουργού της χώρας, να μην χρησιμοποιήσει τον όρο μη βιώσιμο. Ξέρετε γιατί το έκανε αυτό? Για πέστε μας. Να σας βοηθήσω. Όταν λοιπόν κάποιος που είναι Πρωθυπουργός μιας χώρας βγει δημόσια και δηλώσει ευθαρσώς ότι το χρέος της χώρας μου είναι μη βιώσιμο, όντας πρωθυπουργός της χώρας, θεωρείται πιστωτικό γεγονός. Μάλιστα. Επομένως, ουσιαστικά είναι σαν να διακηρύσει δημόσια με άλλα λόγια, γιατί και τα λόγια έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Θέλετε αν και ο νεολογισμός τώρα τελευταία έχουμε αυτό. Είναι πιστωτικό γεγονός και δεν το λέμε αυτό. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να λες ό,τι ακριβώς θέλεις. Γιατί όπως λέει ο σοφός ελληνικός λαός, και αυτό αποδεικνύεται σιγά-σιγά, το είδατε κι εσείς μετά αυτά που είπαμε με τα λόγια και τα χαρτιά. Ότι με τα λόγια χτίζω ανώγια και κατόγια. Έτσι. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Από τη θέση του εκτός. Από τη θέση του εκτός. Και χωρίς να έχω την ευθύνη, μπορώ να λέω και να υπόσχομαι ό,τι επιθυμώ. Όταν έχω την ευθύνη, σας είπα ότι ο κύριος Τσίπρας το πρόσεξε πάρα πολύ, γιατί φαντάζομαι ότι η διεθνής διπλωματία της χώρας τον έχει ενημερώσει για αυτή την αδυναμία του συστήματος. Ότι δεν μπορεί ως πρωθυπουργός της χώρας να βγει δημόσια και να πει ότι ξέρετε το χρέος της χώρας μας είναι μη βιώσιμο. Είναι. Καταρχήν, εσείς ακούστε, ξέρετε ότι είναι βιώσιμο. Θα σας πω. Το χρέος, όπως ξέρετε, υπολογίζεται και όχι τυχαία, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ναι, είναι, όταν είναι λοιπόν βιώσιμο. Το ΑΕΠ μιας χώρας έχει συρρυκνωθεί 25% είναι παροδικά, εγώ μπορώ να το πω, δεν είμαι ο Πρωθυπουργός της χώρας, σύμφωνα με τους οικονομικούς δείκτες, εμφανίζεται ως μη βιώσιμο. Εάν η χώρα συνεχίσει σε μια πορεία ανάπτυξης, το ίδιο χρέος σε νούμερο μπορεί σε ένα χρόνο να είναι όχι μόνο βιώσιμο, δηλαδή εξυπηρετήσιμο, αλλά και ανεκτό σε επίπεδο που να μην δημιουργεί πρόβλημα. Όταν ζητάμε από τους εταίρους ρήτρα ανάπτυξης για να μπορέσουμε να έχουμε τη συμφωνία, τι νομίζετε ότι θέλουμε? Εγώ δεν θα αφήσω, κανείς δεν θα διαφωνήσει σε ρήτρα ανάπτυξης. Σε ανάπτυξη, σε προκοπή, σε καλύτερη διαβίωση. Ακούστε με λίγο όμως. Ξέρετε ποιο είναι όμως το πρόβλημα για εσάς αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα για εσάς αυτή τη στιγμή, ξέρετε ποιο είναι? Ποιο είναι? Ότι δεν έχετε χάσει
κάθε ηθικό πλεονέκτημα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να έχει αυτόν τον ρομαντισμό τον οποίο επικαλέστηκε και αυτή την άγνοια, αν θέλετε, κινδύνου να την πω εγώ, όπως είπε ο κ. Σταθακοπούλου. Δεν έχουμε σχέση με τα συμφέροντα. Προς τον ρομαντισμό. Αλλά προσπαθεί να κάνει κάτι. Αν θα βγει ή όχι. Αν θα βγει ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον και όλοι τουλάχιστον νομίζω ότι ευχόμαστε να βγει αυτό το οποίο επιχειρεί. Η Νέα Δημοκρατία όμως, η οποία ήταν η πρώτη που διακήρυξε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια στο Ζάπιο 1, στο Ζάπιο 2, και δεν θυμάμαι αν υπήρχε και Ζάπιο 3, αν υπήρχε, συγχωρέστε μου που δεν το αναφέρω, αυτή τη στιγμή όταν βγήκε στην εξουσία έκανε μια τεράστια κολοτούμπα. Μάλιστα. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή λέει ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία πράγματι, όντας κυβερνητική παράταξη για πολλά χρόνια, έχασε αυτό το ρομαντισμό. Και η πολιτική χωρίς το ρομαντισμό καμιά φορά είναι κενή περιεχομένη. Γιατί όπως ήταν και το κυρίαρχο. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό το λέμε μεταξύ μας όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική. Ο πολίτης που ψηφίζει χρειάζεται όραμα και ελπίδα. Χρειάζεται μία αφήγηση, ένα αφήγημα για την καθημερινότητά του, θέλει μία προοπτική για το μέλλον του. Ναι, δεν είναι όμως μυθιστόρημα, γιατί πολιτική, δεν είναι. Έχουμε καταντήσει την πολιτική μυθοπλασία, έτσι, δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά και από την άλλη πλευρά, το να είναι η πολιτική σκληρή, μόνο με νούμερα, εγώ λέω συνήθως και το λέω και σε κομματικά ακροατήρια, ότι η Νέα Δημοκρατία, για να μιλήσουμε και την παράταξή μου και θα ήθελα να επιστρέψουμε και στο δημοψήφισμα, ναι, δεν κινδυνεύει ιδεολογικά. Ούτε καν στο αφήγημά της δεν κινδυνεύει. Είναι το κυρίαρχο αφήγημα και η ιδεολογία της είναι κυρίαρχη σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί που κινδυνεύει και κινδύνευε και τελικά έχασε, είναι στο ψυχολογικό, στο συναισθηματικό κομμάτι. Έγινε μόνο αυτό που λέτε, ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, τα νούμερα, το να βγει ο προϋπολογισμός, να βγουν. Και ξεχάσαμε. Ψυχολογικό είναι αυτό. Το πώς μιλάμε με τον κόσμο. Δεν έχουμε θέμα. Δεν πείσαμε ότι αυτά τα οποία τώρα τα βρίσκει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απαραίτητα για τη χώρα. Κανείς δεν ασκεί πολιτική για να είναι σκληρός. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να γίνω ακόμα πιο κατανοητός. Υπάρχει ο αυστηρός δάσκαλος στο σχολείο. Δεν είναι συμπαθής προς τα παιδιά. Πρέπει να είσαι αυστηρός και δίκαιος μαζί, αν θες τουλάχιστον να πετύχεις ένα μικρό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του δασκάλου? Δεν τον επιλέγουν τα παιδιά. Στην πολιτική καλεί σε κάθε 3, 4, 2 τώρα τελευταία χρόνια να παίρνεις την ψήφο των μαθητών σου. Δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο μόνιμα ή να επιπλήττεις τους μαθητές σου, όσο και αν ξέρεις ότι ενδεχόμενα έχεις δίκιο ή κινείσαι εν πάση περιπτώσει στην πλευρά του δίκαιου, του εφικτού. Αυτό που μπορεί να γίνει. Ξέρετε κανένα να θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική για να κάνει το κακό? Εδώ αυτό αρχίζει και φαίνεται πια. Ότι δεν ήταν αυτοί οι κακοί πριν, ναι, οι οποίοι. Κάτι, όλα τα παραμύθια έχουν και δράκο όμως. Έχουν, έτσι. Ναι. Έχουν και έχει δράκο. Το δράκο, ήρθε για μένα ο δράκο. Και ο δικός μας δράκος μας έχει δαγκώσει και μας έχει δαγκώσει καλά. Ξέρετε, ο δράκος στα παραμύθια συνήθως αφορά τις δικές μας αδυναμίες. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχει έρθει ο δράκος στο παραμύθι. Και τον βλέπουμε μπροστά μας. Στα απατηλά μας όνειρα, αν θέλετε. Εντάξει, για να είμαστε συναισθηματικοί. Αυτό είναι που βλέπουμε μπροστά μας. Όλοι πιστέψαμε κάποιες στιγμές κάποια πράγματα ότι είναι εφικτά. Δεν είναι όμως, δυστυχώς. Είναι η δυσκολία των αριθμών. Για την οποία εμείς, κοιτάξτε, μπορούμε να συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε. Πραγματικά και εγώ συμφωνώ ότι θα θέλαμε μια καλύτερη πραγματικότητα να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε σε αυτή την πραγματικότητα να φτάσουμε. Όχι πώς θα γίνει αύριο αυτή η πραγματικότητα. Χρειάζεται μεθοδολογία και καταρχήν χρειάζεται να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα που έχουμε σήμερα. Να πω όμως κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν θέλω να φύγει. Το δημοψήφισμα. Εγώ και δεν και με αυτό θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Να το πω όμως αυτό. Και εγώ να τοποθετηθώ για τα πολιτικά. Στη συνέχεια. Έτσι, και την δημιουργική ασάφεια στην πολιτική και ο ρομαντισμός είναι καλός. Στο δημοψήφισμα δεν θα υπάρξει δημιουργική ασάφεια. Εάν πάμε σε δημοψήφισμα, εγώ τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, φαντάζομαι και η παράταξή μου, δεν θα σταματήσω να λέω ότι σε αυτό το δημοψήφισμα όλοι πρέπει να έχουμε θέση. Δεν θα πάμε στο δημοψήφισμα να μας πει ο κόσμος τι θα κάνουμε. Δεν θα του βάλουμε το δίλημα και θα του πούμε μονά ζυγά εγώ καλά είμαι. Όχι βέβαια. Θα του πούμε εμείς τι πιστεύουμε ότι πρέπει να ψηφίσει. Προφανώς, έτσι. Όχι, ανάπτυξη των επιχειρημάτων. Όχι ανάπτυξη των επιχειρημάτων. Και τι πιστεύουμε. Όχι, όχι. Βέβαια, πρέπει να του πούμε βέβαια σαν πολιτικές παρατάξεις ότι εμείς κύριοι στο δημοψήφισμα ναι ή όχι στο να πάρει τα μέτρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως συμφωνία, κυβέρνηση. Στη συμφωνία με αυτά τα μέτρα, ναι ή όχι, είμαστε υπέρ ή κατά.
Επομένως, γιατί αυτό? Γιατί εδώ κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε, προφανώς, εδώ κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στην εύκολη λύση του δημοψηφίσματος. Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε και εμείς θα το κάνουμε. Τι εννοώ? Εάν ο λαός πει ότι ξέρεις οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, θέλω να πας σε συμφωνία με όποιο κόστος, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πει: παιδιά, εγώ δεν ήθελα να κάνω τη συμφωνία, αλλά επειδή ο λαός το είπε, πρέπει να την κάνω. Εάν ο λαός πάει από την άλλη πλευρά και πει ότι ξέρεις κάτι, όχι, ρήξη, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει ότι εγώ ήμουν υπέρ της ρήξης και πάμε στη ρήξη. Και οι συνέπειες της ρήξης βαρύνουν το λαό που την ψήφισε. Μονά ζυγά δικά του ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα έχει. Θα πρέπει να τοποθετηθεί στο δημοψήφισμα, πάω σε συμφωνία ή όχι συμφωνία, με το να πει στον κόσμο ότι εγώ, κύριοι, είμαι με το ναι στη συμφωνία ή με το όχι στη συμφωνία, και βέβαια εάν διαψευστεί εκλογικά στο δημοψήφισμα, να οδηγηθεί, όπως πολύ ορθά λέτε, από την άλλη, σε εκλογική διαδικασία. Είναι λίγο όλα τεχνολογοπαίγνιο αυτό. Από την άλλη όμως δεν είναι λογικό, εφόσον θα πάρθει μια απόφαση για τον κόσμο, να έχει και ο κόσμος, ο οποίος θα κληθεί να την πληρώσει αυτή την απόφαση. Να έχει λόγο και να αποφασίσει εάν θα δέχεται ακόμη αυτή την κατάσταση. Δεν είπα κάτι άλλο. Είπα ότι επειδή εμείς διεκδικούμε. Ακούστε με, κύριε Λογοθέτη, υπάρχει κάτι που έχει μια υποτίθεται έμενη λογική βάση. Λοιπόν, καταρχήν κάνετε ένα gap με στη σχέση, ένα κενό. Πρώτα απ' όλα, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει συμφωνία με όρους ανθρώπινους και καλύτερους για την Ελλάδα. Έτσι. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι άλλη και αυτή θα είναι πάντα. Θα είναι αυτή. Μα σε μια συμφωνία χρειάζεται δύο, κύριε. Άρα δεν χρειάζεται να πάμε σε δημοψήφισμα. Λοιπόν, ακούστε με. Εμείς καταρχήν, να το πούμε, γιατί γίνεται τώρα μια κουβέντα πάρα πολύ μεγάλη, αλλά να την κάνουμε, δεν έχω πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του Μάη, ενδεχομένως μέσα στον Ιούνιο, θα έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία. Θα φτάσουμε σε συνολικότερη συμφωνία και το ξέρετε αυτό. Ενδεικτικά υπάρχουν τέτοια σημάδια. Σωστό. Λοιπόν, κανένα γιατί αμύριο, δεν συμφέρει, δεν συμφέρει καθόλου το διεθνές τοπίο κυρίως, αλλά και εμείς είμαστε πάρα πολύ επίμονοι και πεισματάριδες και το ξέρετε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει αυτή τη θέση. Ότι εμείς θέλουμε να πάμε σε μια έντιμη συμφωνία. Νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Αν η συμφωνία όμως που θέλουν οι άλλοι, γιατί είναι 18. Ένα. Έτσι. Δεν είναι αυτή που λέμε, τότε βεβαίως και αναλαμβάνουμε και την ευθύνη ότι πήγαμε μέχρι εκεί και πήραμε αυτό. Δεν σας λέω εγώ ότι εμείς δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη. Αντιθέτως, σας λέω ότι προετοιμαζόμαστε για όλα. Κυρίως όμως πρέπει να σας πω σήμερα που μιλάμε, έτσι, γιατί πήγαμε στην καταστροφή, μας αρέσει φαίνεται αυτό. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τα πράγματα από ό,τι ήταν, να το πω, και χθες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται διαπραγματεύσεις σε πολύ καλό επίπεδο, υψηλό, γιατί η Ευρώπη έχει καταλάβει ότι αυτές οι παραφωνίες Dijsselbloem, Schäuble, υπάρχει ένα κομμάτι της Ευρώπης πολύ πιο συντηρητικό και από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Λογοθέτη, και το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Ας μην συζητήσουμε τι γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Και καλά είναι να βάζουμε την Ελλάδα μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα μόνη της η οποία βγαίνει και φωνάζει και η άλλη είναι κακή. Υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση σε αυτή την Ευρώπη, στην οποία βρεθήκαμε και εμείς, και βεβαίως τώρα εδώ πρέπει να το πω αυτό, δεν μου αρέσει να γυρνάω στους προηγουμένους ή αυτούς. Έχει δημιουργηθεί ήδη ένα πλαίσιο ότι επειδή εμείς είμαστε η φτωχή Ελλαδίτσα, πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι. Και αυτό ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις πάρα πολύ. Εμείς κάναμε τις υποχωρήσεις. Επίσης, είπατε κάνατε μια εκπληκτική. Περιμένετε λίγο κάμια. Μια εκπληκτική παράθεση. Μου κάνει εντύπωση ο ψυχολογισμός στην ερμηνεία της πολιτικής θεωρίας. Λοιπόν, επειδή είμαι και ψυχολόγος, το ξέρετε. Λοιπόν, η πολιτική λοιπόν δεν είναι ούτε αυτό που έχει στο μυαλό το πολιτικό, ο οποίος βέβαια πολιτικός τι είναι, δεν είναι μέλος μιας κοινωνίας, είναι μακριά και κοιτάει. Είναι αυτό που βιώνει ο πολίτης κάθε μέρα. Ούτε είναι αυτό που λέτε η τέχνη του εφικτού, ισχύει για τα κυβερνητικά πλαίσια, αν εννοείται αυτό, όταν προσγειώνεται κανείς, κάπως έτσι, στην πράξη. Ναι, λοιπόν, είναι και αυτό, αλλά είναι και όραμα. Γιατί ο πολίτης ξέρει πολύ καλά ποια πολιτική ασκεί ο καθένας, το βιώνει στο πετσί του. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης συνεχίσει να κάνει αυτά που έκανε, ας πούμε, ο κ. Σαμαράς, θα καταλάβει ότι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αλήθεια. Αλλά αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει στην πραγματικότητα και ο πολίτης καταλάβει ότι αυτό που βιώνει είναι η αλλαγή μιας πολιτικής, και πρέπει να σας πω κάτι, ότι εννοείται ότι η δεξιά, που είναι πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με τη θεωρία τόσα χρόνια που υπάρχει, από αιώνες, έτσι, υπάρχει δεξιά που λέει ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει κατανομή σωμερής των εισοδημάτων, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει πάντα μια ελίτ,
που παίρνει αποφάσεις. Και υπάρχει λοιπόν και η άποψη της αριστερής σκέψης, η οποία λέει ότι όσο το δυνατόν περισσότερο οδεύουμε προς μια κοινωνία ισότιμη, τουλάχιστον ανθρώπινη. Έτσι. Είναι λοιπόν θέμα πολιτικής απόφασης και βούλησης και με ποιο πρίσμα πάει κανείς κάπου. Δεν είναι ακριβώς ρομαντισμός. Όταν λέμε ρομαντισμό, έχετε την εντύπωση ότι δεν έχει σημασία η έμπνευση που έχει κάποιος όταν ξεκινάει? Ακόμα και αυτή η ορμή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε έξω στην διαπραγμάτευση, νομίζετε δεν άλλαξε το πολιτικό σκηνικό? Ξέρετε πώς έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τη χρεοκρατία στην Ευρώπη? Το ξέρετε καλά κι εσείς αυτό. Δεν είναι όπως πριν. Ο κύριος Σαμαράς πήγε υποταγμένος και εντάξει, πρέπει να το παραδεκτώ ότι είναι από τα χειρότερα δείγματα πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς, γιατί έχει πολύ αξιόλογα στελέχη όπως τον κύριο Παυλόπουλο, όπως αναφέρατε, οι οποίοι είχαν μια περηφάνεια της λαϊκής δεξιάς και είχαν, ρε παιδί μου, μια τσίπα, στο πω έτσι πολύ απλά. Ενώ υπάρχει ένα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να το πούμε αυτό, όπως λέτε και εσείς για τα δικά μας, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που είναι έξω από τη λαϊκή δεξιά, έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το πρόβλημα, κύριε Λογοθέτη, στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν μυρίστηκε, ότι φεύγει από αυτές τις αρχές της λαϊκής δεξιάς και πήγαινε προς τα ξεροδεξιά και πολύ νεοφιλελεύθερα κομμάτια, ούτε καν φιλελεύθερα της Ντόρας Μητσοτάκη. Που σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να πεθάνουν για να βγουν τα νούμερα. Αυτό είναι το νόημα. Πάντως ο κ. Μπαλτάκος ζήτησε να συμμετάσχει και στην ομάδα. Το ξέρω, το άκουσα και αυτό. Οπότε αν εννοείτε τον ναι, κύριο καλά, Μπαλτάκο καλά. Όχι, όχι, όχι. Ήταν αυτός ο κύριος Μπαλτάκος ήταν με την Χρυσή Αυγή. Κρατήστε λίγο δυνάμεις. Να πάμε κυρίες και κύριοι αμέσως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.